Παλαιά Διαθήκη. Είμαστε στο βιβλίο Κριτές, σελίδα 238. Κριτές, σελίδα 238, τέταρτο κεφάλαιο, δέλτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα λοιπόν 238 από το βιβλίο Κριτές, τέταρτο κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. «Και έπραξαν οι Ισραήλ πάλι πονηρά ενώπιον του Κυρίου, αφού ετελεύθησεν ο Αόδ, και πώλησεν αυτούς ο Κύριος την συγχύραν του Ιαβίν, βασιλέως Χαναάν, ώστε σε βασίλευε Νασόρ. Και ο αρχηγός των στρατευμάτων αυτού ήταν ο Σισάρα, ώστε κατόκιεν Αροσέθ των εθνών, και βόησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, διότι είχεν 900 αμάξα σιδηράς, και αυτός κατέθλιβε σφόδρα τους Ιούς Ισραήλ 20 έτη. Και η Δεβόρα, γυνή προφήτης, γυνή του Λαφιδόφ, αυτή έκρινε τον Ισραήλ κατά των καιρών εκείνων. Και αυτή κατόκει υπό τον Φίνκα της Δεβόρας, μεταξύ Ραμά και Βαθύλεν, το όρι Εφραήμ. Και ανέβαιναν προς αυτόν οι Ισραήλ για να κρίνονται. Και έστειλε και κάλεσε τον Βαράκ των ιών του Αβινέμ, από Κέδες Νεφαήλ, και είπε προς αυτόν: «Δεν προσέταξεν Κύριος ο Θεός του Ισραήλ, λέγον, ύπαγε και σύναξον δύναμην εν το όρι Θαβόρ, και λάβε μετά σου 10.000 ανδρών εκ των ιών Νεφθαλή και εκ των ιών Τζαβουλών, και θέλω επισύρι προσέει στον ποταμόν Κισών το Σισάρα, τον αρχηγών του στρατεύματος Ιαβίν και τα σεμάξης αυτού και το πλήθος αυτού, και θέλω παραδώσει αυτόν εις τη χείρα σου». Και είπε προς αυτήν ο Βαράκ: «Εάν εσύ έλθεις με τεμού, θέλω υπάγει. Αλλά αν δεν έλθεις με τεμού, δεν θέλω υπάγει. Ή δε είπε, θέλω ελθεί εξάπαντος μετά σου. Πλην δεν θέλεις λάβει τιμήν εν τη οδόης την οποίαν υπάγεις, διότι στην χείραν γυναικός θέλει πωλήσει ο Κύριος τον Σισάρα». Και η Δεβόρα εσηκώθηκε, πήγε μετά του Βαράκ εις Κέδες, και συνεκάλεσε ο Βαράκ των Ζαβουλών και τον Νεφθαλή Μισκέδες, και ανέβει με τα 10.000 ανδρών κατά πόδας αυτού, και η Δεβόρα ανέβει με τα αυτού. Ο δε Έβερο και νέος εκ των ιών του Οβάδ, πενθερού του Μωυσέως, ως της είχε χωριστεί από τον Κινέων και είχε στήσει την σκηνή αυτού έως της Δριός Ζαναΐμ και πλησίων Κέδες. Και ανήκειλαν προς το Σεσάρα ότι Βαράκ, ο ιός του Αβινέμ, ανέβει στο όρος Θαβόρ. Και συνήθρισε ο Σισάρα πάσας τα αμάξας αυτού 900 αμάξας σιδηράς και πάντα των λαών των μεταυτού από Αροσέθ των εθνών εις των ποταμών Κισών. Κι είπεν η Δεβόρα προς τον Βαράκ: «Σηκώθητη, διότι αυτήν ημέρα καθήν ο Κύριος παρέδωκε τον Σισάρα εις την χείρα σου. Δεν εξήλθεν ο Κύριος εμπροσθέν σου?» Και κατέβη ο Βαράκ από του όρους Θαβόρ και 10.000 άνδρες κατόπιν αυτού, και κατετρόπεσον ο Κύριος το Σισάρα και πάσα στα σαμάξας και πάν το στράτευμα εν στόμα τη μαχαίρας έμπροσθεν του Βαράκ. Και κατέβη ο Σισάρα από τις αμάξεις και έφυγε πεζός. Κατεδίαξε δε ο Βαράκ κατόπιν των αμαξών και κατόπιν του στρατεύματος έως της Αρασόθ των εθνών. Και έπεσεν πάν το στράτευμα του Σισάρα εν στόμα τη μαχαίρας, δεν έμεινε ουδεής. Και έφυγε ο Σισάρα πεζός στην σκηνή της Ιαήλ, γυναικός του Έβερ του Κενέου, διότι το ειρήνη μεταξύ του Ιαβίν βασιλέως του Ιασόρ και του οίκου του Έβερ του Κενέου. Και εξήλθεν η Ιαήλ συνάντηση του Σισάρα και είπε προς αυτόν: «Εισέλθε Κύριέ μου, εισέλθε προς εμέ, μη φοβού». Και όταν εισήλθε προς αυτήν στην σκηνή, εσκέπασεν αυτόν με κάλυμα και είπε προς αυτήν: «Πότι σόλ με παρακαλώ λίγον είδωρ, διότι εδίψησα». Και ίνιξεν τον ασκόν του γάλακτος και πότισεν αυτόν και σκέπασεν αυτόν. Και είπε προς αυτήν: «Στήθη εις την θύραν της σκηνής, και αν έλθει της και σε ρωτήσει, λέγον, είναι της εντάφθα, είπε ουχή». Και έλαβεν η Αήλ γυνή του Έβερ τον πάσαλον της σκηνής και βαλούσα σφύραν εις την χείραν αυτής, ή πήγαινε σίγος προς αυτόν και ενέπηξε τον πάσαλον εις τον μήνυγα αυτό, ώστε εκαρφώθη στην γη, διότι αυτός αποκαλουμένος ον εκοιμάτω βαθέως και απέθανε. Και ειδού ο Βαράκ κατεδίω και τον Σισάρα, δε Ιαήλ εξήλθε εν συνάντησην αυτού και είπε προς αυτόν: «Ελθέ,
και θέλω σου δείξει τον άνδρα τον οποίον ζητείς. Και ότε εισήλθε προς αυτήν, ειδώ Σισάρα έκει τον νεκρός και ο πάσαρος στην μήνυγα αυτού. Και ταπείνωσεν ο Θεός κατά τη μέραν εκείνη τον Ιαβήν βασιλέα Χαναάν, έμπρος των ιών Ισραήλ, και κρατεού το ηχείρ των ιών Ισραήλ, και κατήσχισεν επί Ιαβήν βασιλέα Χασάν, έως σου εξολόθρευσεν Ιαβήν τον βασιλέα. Αμήν. Αγαπημένα μου αδέλφια, είναι γεγονός ότι κάνουμε πάρα πολύ καλά και μελετούμε την Παλαιά Διαθήκη, η οποία, όπως ομολογεί ο Λόγος του Θεού, εγγράφει από τον Θεό δια Πνεύματος Αγίου, όχι για τη σωτηρία μας, αλλά δια τη διδασκαλία μας, για να μας οδηγήσει μέσα από το Λόγο του Θεού ο Θεός δια του Ιησού Χριστόν, δια του Ιησού Χριστού διδάσκων εμάς, καθώς ο Χριστός είναι ο δασκαλός μας, δεν έχουμε ανθρώπους διδασκάλους, αλλά και ο Χριστός είναι ο καθηγητής μας, δεν έχουμε ανθρώπους που μας καθοδηγούν, δάσκαλος και καθηγητής μας είναι μόνο ο Χριστός. Δια του Ιησού Χριστού λοιπόν ο Πατέρας Θεός μας διδάσκει, και όπως λέει η Γραφή, μας διδάσκει, καθώς όλη η Γραφή είναι θεόπνευστος και ωφέλιμος, μας διδάσκει προς έλεγχον, για μας ελέγχει και μας οδηγεί και μας προφυλάσσει από τις πλάνες, αλλά και προς επανόρθωση, μας δείχνει και το τρόπο να διορθώνουμε τα λάθη μας, τα πολλά που κάνουμε σαν άνθρωποι, και εν τέλει προς εκπαίδευση, μας εκπαιδεύει δια της δικαιοσύνης του Θεού, ώστε ο άνθρωπος του Θεού, ο οποίος διδάσκεται από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω μέσα από την Παλαιά Διαθήκη, να είναι εν τέλει τέλειος, δηλαδή κατηρτισμένος εις παν έργων αγαθών, ώστε ο Θεός να μπορεί και σε Αυτόν, γιατί λέει η Γραφή ότι ο Θεός όταν βρει έναν άνθρωπο τέλειο, με την καρδιά τέλεια, τον επισκέπτε και του αποκαλύπτει και του φανερώνει τη δόξα του. Αλλά και μέσα από τον άνθρωπο του οποίου η καρδιά είναι τέλεια, ο Θεός αποκαλύπτει τη δόξα του και στους άλλους ανθρώπους. Μάλιστα, για να μας βεβαιώσει ο Θεός περί της αληθείας των πραγμάτων τούτων, ο Λόγος του Θεού μας λέει ταύτα μελέτα και την Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία και την Καινή Διαθήκη προς σωτηρία, ταύτα μελέτα με πρόθεση να μένει σε αυτήν. Και τότε η προκοπή σου θα είναι φανερή σε όλους τους ανθρώπους. Ο άνθρωπος ο οποίος μαθαίνει, συνηθίζει να ζει μελετώντας το Λόγο του Θεού, το βέβαιο είναι ότι θα προοδεύει. Και η προκοπή του θα είναι φανερή ενώπιον όλων των ανθρώπων. Εάν μάλιστα επιμένει και εγκύπτει με μεγάλη προσοχή στον τέλειο νόμο της ελευθερίας, που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, δηλαδή μελετάει την Παλαιά Διαθήκη προς διδασκαλία, εγκύπτει και επιμένει στον τέλειο νόμο της ελευθερίας που είναι το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, τότε ο άνθρωπος αυτός είναι σαν να στέκεται μπροστά σε έναν καθρέφτη, όχι μόνο του σώματος του, αλλά και του σώματος και της ψυχής του και του πνεύματος του, που είναι το Ευαγγέλιο του Χριστού, ώστε να διακρίνει τα κακώς έχοντα στη ζωή του, να έχει τη δυνατότητα και τον τρόπο να τα διορθώνει, ώστε να τον εκπαιδεύει ο Θεός προς την δικαιοσύνη του Θεού, για να τον καταστήσει, όπως είπαμε, τέλειο, κατηρτισμένο εις πάν έργων αγαθών. Με αυτή λοιπόν τη λογική και εμείς μελετάμε τώρα την Παλαιά Διαθήκη μέσα από τους κριτές, και εκείνο που διακρίνουμε πάλι είναι ότι ενώ ο Θεός είχε αναπαύσει τη γη 80 χρόνια και οι Ισραηλίτες, ο λαός του Θεού της Παλαιάς Διαθήκης, έζησαν εν ειρήνη, γιατί επέστρεψαν στον Θεό με την επέμβαση του Θεού και τον κριτή Αόδ, τώρα και πάλι έπραξαν πονηρά ενώπιον του Κυρίου, και όταν ο άνθρωπος απομακρύνεται από το Θεό, στην πραγματικότητα ο Θεός απομακρύνεται από τον άνθρωπο,
και ο άνθρωπος βρίσκεται πλέον μόνος μπροστά σε έναν πανούργο εχθρό που είναι ο διάβολος και σατανάς, ο οποίος είναι ο κοσμοκράτορας του σκότους, ο Θεός και ο Άρχον και ο Βασιλεύς του κόσμου αυτού, ο οποίος είναι, επαναλαμβάνω, πανούργος, ανθρωποκτόνος, ζηλεύει ιδιαιτέρως και μισεί τον άνθρωπο, επειδή είναι το τέλειο κτίσμα, δημιούργημα του Θεού, τον οποίο ο Θεός όμως, τον οποίο ο Θεός έφτιαξε όχι μόνο κατά την εικόνα του, αλλά και κατά τη δυνατότητα να γίνει και καθομοίωση του, και αυτή η ομοίωση εδώ της γης, το καθομοίωση του ανθρώπου, γίνεται όταν ο άνθρωπος επικαλεστεί το όνομα του Χριστού, ο Θεός τον σώζει από τι, απ' όλα, δημιουργεί ένα νέο κτίσμα, ένα νέο άνθρωπο, καθώς μεταμορφώνει τον άνθρωπο και τις επιθυμίες της σαρκός του και τις επιθυμίες της καρδιάς του και την αλαζονία του βίου, τον ελευθερώνει από τα δεσμά της σάρκας, από τις επιθυμίες των άλλων πραγμάτων, αλλά και από την υπερηφάνεια και την αλαζονία του πνεύματος του ανθρώπου. Και τι κάνει τον άνθρωπο, έναν άνθρωπο του οποίου το πνεύμα είναι πνεύμα ταπεινού ανθρώπου, η καρδιά του είναι καρδιά συντετριμένου ανθρώπου, και ένας άνθρωπος που πραγματικά ενδιαφέρεται, επειδή αγαπάει τον Χριστό, να πράττει το θέλημά του και να ζει στο θέλημα του Θεού. Όσο λοιπόν ο άνθρωπος επικαλείται το όνομα του Χριστού, λέει ο Λόγος του Θεού, αντιστάθητε στο διάβολο και θα φύγει. Πλησιάσετε τον Θεό και θα πλησιάσει σε εσάς. Όσο λοιπόν αγαπάει ο άνθρωπος τον Χριστό, έχει την ικανότητα και τη δυνατότητα, την εξουσία πιο σωστά, από τον Πατέρα Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, να αντιστέκεται στο διάβολο και να φεύγει. Εάν δεν υπάρχει αυτή η εξουσία και αυτή η δυνατότητα και η δύναμη από τον Πατέρα δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίου, όσο και να αντιστέκεται δεν μπορεί να τα καταφέρει. Τελικά παγιδεύεται και πράττει τα έργα τα πονηρά. Έτσι λοιπόν, όταν ο άνθρωπος πράξει τα έργα τα πονηρά, βρίσκεται σε απόλυτη αδυναμία, σε απόλυτη αμηχανία, ό,τι κάνει δεν έχει αποτέλεσμα και επιτυχία, όσο και αν προσπαθεί δεν τα καταφέρνει, και όσο αν τρέχει δεν φτάνει ποτέ. Ένας άνθρωπος που ό,τι αν κάνει δεν ευωδώνεται, σε αντίθεση με τον ευλογημένο άνθρωπο, ο οποίος ελπίζει στο Θεό. Γι' αυτό και μελετώντας την Παλαιά Διαθήκη, ο Θεός μας διδάσκει για να έχουμε ελπίδα δια της υπομονής που ο Θεός μας δίνει και της παρηγοριάς που ο Θεός μας δίνει, γιατί ο Θεός είναι αυτός που μας ενισχύει, μας παρηγορεί και μας στηρίζει, ώστε η ελπίδα μας διδασκόμενη από το Λόγο του Θεού να είναι ο Χριστός. Το αποτέλεσμα, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος που ελπίζει στον Χριστό και μόνο στον Χριστό, και μάλιστα περιγράφει τι εστί, τι είναι ο ευλογημένος άνθρωπος. Είναι αυτός που μοιάζει με ένα δέντρο που είναι φυτευμένο κοντά στο ποτάμι και καύμα να έρθει δεν το επηρεάζει, γιατί έχει τις ρίζες που ό,τι χρειάζεται το παίρνει από τα ύδατα, τα ζώντα του ποτάμου, τα ρέοντα, όχι το έλος, τα βρώμικα. Το αποτέλεσμα, το φύλωμά του θάλει, είναι όμορφος, χαρούμενος, ευτυχισμένος, γελαστός. Η Βασιλεία του Θεού είναι μέσα του και αυτός μέσα στη Βασιλεία του Θεού, και η Βασιλεία του Θεού είναι η δικαιοσύνη του Θεού στη ζωή του, η ειρήνη δια του Ιησού Χριστού στη ζωή του και εν τέλει η χαρά δια του Πνεύματος του Αγίου στη ζωή του. Αυτός ο άνθρωπος λοιπόν το φύλωμά του θάλει, αλλά και έχει καρπό καλό. Πολύ, ο καρπός του μένει, είναι καλό δέντρο, γιατί μόνο το καλό δέντρο έχει καλό καρπό. Δεν μπορεί κακό δέντρο να κάνει καλό καρπό. Και από τον καρπό του ανθρώπου φαίνεται το δέντρο. Και όταν βλέπω εγώ μια οικογένεια που έχει καλά παιδιά, λέω αυτοί οι γονείς είναι καλά δέντρα
και εν τέλει θα τους ευλογήσει ο Θεός. Από τον καρπό φαίνεται το δέντρο, γιατί δεν είναι δυνατόν κακό δέντρο να κάνει καλό καρπό, ούτε καλό δέντρο να κάνει κακό καρπό. Λοιπόν, είναι δέντρο που το φύλλωμά του θάλει, είναι δέντρο που έχει καρπό καλό και ο καρπός μένει, και το σημαντικότερο για μας τους ανθρώπους που το καταλαβαίνουμε, ό,τι αν πράττει ο Θεός το ευωδώνει. Ό,τι και να κάνει το ευωδώνει ο Θεός. Γιατί? Γιατί ελπίζει στον Κύριο. Και αυτή την ελπίδα έρχεται ο Θεός μέσα από την Παλαιά Διαθήκη να μας την αυξήσει, την ελπίδα προς το Θεό. Έτσι λοιπόν λέει η Γραφή, δυστυχώς μετά από 80 χρόνια ειρήνης και ευλογίας, γιατί έπραταν το αγαθόν ενώπιον του Θεού ο λαός Ισραήλ τότε, μετά από 80 χρόνια άρχισαν να πράττουν πάλι πονηρά ενώπιον του Κυρίου και πάλι ο Θεός εξήγηρε άνδρα σκληρό τον βασιλιά Ιαβίν της Χαναάν, ώστε σε βασίλευσε Νασόρ. Είχε δε αρχηγό των στρατευμάτων αυτού ένα σκληρό άντρα, τον οποίον και αυτόν εξήγηρε ο Θεός εναντίον του λαού του. Όταν ο άνθρωπος είναι άνθρωπος του Θεού, και τα άγρια ζώα, λέει η Γραφή, τα άγρια θηρία τα ειρηνεύει. Όταν ο άνθρωπος τα ειρηνεύει προς αυτόν, όταν ο άνθρωπος του Θεού δεν είναι στο θέλημα του Θεού, τότε και τα ήμερα γίνονται άγρια. Και έτσι ξεσήκωσε τον Σισάρα, έναν πολύ άγριο στρατηγό του βασιλείου της Χαναάν, ο οποίος είχε μεγάλη δύναμη και εξουσία εξαιτίας 900 αμαξών σιδηρών για την εποχή εκείνη, τρομακτικά όπλα, ανίκητα όπλα, για τον οποίον κατέθλιψε το λαό του Θεού 20 χρόνια. Και πάλι μου κάνει εντύπωση, και το είπα και την περασμένη φορά, χρειάστηκαν 20 ολόκληρα χρόνια να καταλάβει ο άνθρωπος ότι πρέπει να επιστρέψει, ο άνθρωπος του Θεού, ότι πρέπει να βοήσει προς το Θεό και να επιστρέψει. Παράξενο, αλλά έτσι είναι. Γιατί νομίζουμε στην αρχή ότι θα τα καταφέρουμε, προσπαθούμε, και όταν αποτύχουμε, τότε και καλά κάνουμε, στρέφουμε το βλέμμα μας στον Θεό. Και ευώησαν προς τον Κύριον οι Ισραήλ, διότι ήταν πολύ σκληρός ο Σισάρα και κατέθλιψε σφόδρα το λαό. Και θέλω να θυμηθούμε κάτι, η Γραφή λέει ότι στον κόσμο θα έχετε θλίψη. Πλην εσείς μη φοβήστε, γιατί εγώ ενίκησα τον κόσμο. Και αυτή είναι η νίκη για να νικήσετε και εσείς τον κόσμο, η πίστη σας. Επιτρέπει ο Θεός θλίψη στη ζωή μας, βέβαια. Γιατί? Γιατί η θλίψη είναι αυτή που κατεργάζεται στη ζωή του ανθρώπου υπομονή. Η δε υπομονή κατεργάζεται δοκιμή. Ο άνθρωπος μαθαίνει να υπομένει και να συνεχίζει. Και η υπομονή κατεργάζεται δοκιμή. Ο άνθρωπος γίνεται δόκιμος ενώπιον του Θεού. Και εν τέλει η δοκιμή κατεργάζεται ελπίδα, που η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Και πώς κατεργάζεται ο Θεός δια της δοκιμής την ελπίδα? Όταν ο άνθρωπος ελπίζει στο Θεό, τότε ο Θεός εκχέει δια του Πνεύματος του Αγίου τη δική του αγάπη στην καρδιά του ανθρώπου, ώστε ο άνθρωπος αγαπώντας τον Θεό οδηγείται να ελπίζει στον Θεό. Και όταν ελπίζει στο Θεό, η ελπίδα δεν κατεσχύνει. Έτσι λοιπόν, μετά 20 χρόνια ταλαιπωρίας επέστρεψαν στον Κύριο, ευώησαν στον Κύριο, και ο Θεός άμεσα θα τους βοηθήσει. Και πώς θα τους βοηθήσει? Εγείροντας κριτή, άνθρωπο του Θεού, άνθρωπο που να έχει τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου. Δυστυχώς όμως την εποχή εκείνη και τον χρόνο αυτό δεν υπήρχε ούτε ένας άνθρωπος, άνδρας κατάλληλος για να κρίνει δια Πνεύματος Αγίου το λαό Ισραήλ. Και έτσι αναγκάστηκε ο Θεός να χρησιμοποιήσει τη Δεβόρα. Και όταν σε μια οικογένεια ο άντρας δεν πείθεται να ακολουθήσει το Θεό, τότε ο Θεός εγείρει τη γυναίκα
και μέσα από την καλή διαγωγή της γυναίκας ο άνθρωπος καταλαβαίνει τι πρέπει να κάνει, και μάλιστα να το διαβάσω από μέσα αυτό, γιατί είναι, μ' αρέσει τουλάχιστον εμένα πάρα πολύ ωραίο που λέει ο Λόγος του Θεού. Ομοίως οι γυναίκες υποτάσσεσαι εις τους άντρες σας, ώστε και αν κάποιοι απειθούν στο Λόγο του Θεού να κερδιθούν από τον Θεό άνευ του Λόγου του Θεού δια της διαγωγής των γυναικών, αφού δούνε οι άνδρες που απειθούν στο Λόγο του Θεού την μεταφόβου Θεού καθαράν διαγωγή σας. Έτσι λοιπόν μας το ερμηνεύει, πραγματικά μας το ερμηνεύει το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, αλλά όμως αυτό συνέβη τότε με τη Δεβόρα. Η Δεβόρα λοιπόν, γυναίκα πίστεως, γυναίκα Πνεύματος Αγίου, λέει η Γραφή, γίνει προφήτης, αυτή δυστυχώς, λέω εγώ, έκρινε τον λαό του Θεού εκείνη την εποχή. Και μάλιστα κατοικούσε κάτω από ένα φίνικα, ήταν η σκηνή της, ο οποίος φίνικας ονομάστηκε φίνικας της Δεβόρας. Επειδή όμως ευόησε ο λαός Ισραήλ προς τον Θεό, τώρα χρησιμοποιώντας ο Θεός τη Δεβόρα, ψάχνει να βρει έναν άνδρα που να είναι κατάλληλος, ώστε δι' αυτού ο Θεός να ελευθερώσει, να συντρίψει το Σισάρα. Καθώς λέγει και σήμερα το Ευαγγέλιο του Ιησού Χριστού, ευλογητός ο Θεός και Πατήρ του Κυρίου ημών Ιησού Χριστού, ως τις κάμνη μας, τους πιστεύοντας και ελπίζοντας στον Χριστό, γιατί τώρα δεν μένει παρά πίστης, ελπής και αγάπη, μεγαλύτερα τούτον η αγάπη. Έτσι λοιπόν και μας ο Θεός μας φωτίζει, μας φανερώνει ότι εάν κάτι δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς, ο Θεός όταν κράξει, όταν βοήσει ο άνθρωπος, ο Θεός θα βρει τον τρόπο να ενεργήσει. Δεν υπήρχε άντρας, ο Θεός βρήκε όμως. Και θα δούμε ότι είναι ελαττωματικός αυτός ο άντρας. Κάτι του λείπει, που είναι και το μήνυμα σήμερα. Ο Κύριος επισκέπτεται τη Δεβόρα και της λέει, αυτός τον οποίον εγώ εξέλεξα για να ελευθερώσω το λαό μου από την ταλαιπωρία του Σισάρα, του παντοδύναμου θα έλεγα στρατού του, με τις 900 σιδερένιες άμαξες, φανταστείτε τι όπλο ήταν αυτό για την εποχή εκείνη, λέγεται Βαράκ, και κάλεσε τον και έστειλε η Δεβόρα, εκάλεσε τον Βαράκ τον ιόν του Αβινέμ και είπε προς αυτόν, ο Κύριος προσέταξε, ο Θεός του Ισραήλ, εσένα να πας να συνάξεις στο όρος Θαβόρ, το όρος του Κυρίου, και να λάβεις μετά σου ό,τι μπορέσεις, 10.000 άντρες, ελάχιστο στρατός, όταν 1.000 μόνο ήταν οι άμαξες. Καταλαβαίνετε για τι στράτευμα μιλάμε. 10.000 άντρες, συγκεκριμένα εκ των φυλών Νεφθαλή και Ζαβουλών, και εγώ ο Θεός, λέγει με το στόμα της προφήτησας της Δεβόρας ο Κύριος, θα παρασύρω προς εσένα στον ποταμό Κισών τον Σισάρα, τον αρχηγόν του στρατεύματος του Ιαβίν, και όλες τις άμαξες αυτού και όλο το πλήθος το μέγα αυτού, και εγώ εκεί θα παραδώσω αυτόν στη χείρα σου. Έχει σχέδιο ο Θεός, έχει λύση ο Θεός. Και να το πω πιο γραφικά και να το πιστέψουμε, καλές βουλές βουλεύεται ο Θεός,
καλά σχέδια έχει ο Θεός για κάθε έναν άνθρωπο που λογαριάζει το θέλημα του Θεού, που φοβάται το Θεό. Όχι φοβάται μη τον τιμωρήσει, φοβάται μη τον λυπήσει. Όταν λοιπόν αυτός ο φόβος κυριαρχήσει, ο Άγιος φόβος κυριαρχήσει στη ζωή του ανθρώπου, μη λυπήσω το Θεό γιατί τον αγαπάω, και να το καταλάβουμε πάρα πολύ καλά, για να το καταλάβω εγώ, γιατί δεν μπορούσα να καταλάβω τι είναι ο φόβος του Θεού. Θυμάμαι μια μέρα, γύρισα από τη δουλειά μου κουρασμένος, πολλές ώρες, και της λέω της Άννα, Άννα, θα πάω να ξαπλώσω ένα τέταρτο, λίγο να ξεκουραστώ για να φύγουμε για την εκκλησία. Κάντε ησυχία. Και πάω στο κρεβάτι μου, τα παιδιά όμως ήταν τέσσερα, ήταν και ζόρικα, και αρχίζανε, φωνάζανε, παίζανε, και ακούω την Άννα. Σοπάστε, δεν φοβάστε, μην ξυπνήσετε τον μπαμπά που θέλει να ξεκουραστεί για ένα τέταρτο. Και τότε κατάλαβα ποιος είναι ο φόβος του Θεού. Φόβος αγάπης. Δεν φοβάστε μήπως τον ξυπνήσετε, δεν φοβάστε μήπως τον λυπήσετε, δεν φοβάστε. Όχι, μην τους δείρω, δεν έδερνα, δεν αγρίευα, αν και καμιά φορά το έκανα. Αλλά όχι για αυτό το λόγο. Δεν φοβάστε. Και κατάλαβα πόσο σοβαρός είναι ο φόβος του Θεού. Δεν είναι μη μας ρίξει κεραυνούς, μη μας τιμωρήσει, να αγαθώσει ο Θεός, Θεός είναι αγάπη. Αλλά μην τον λυπήσουμε και απομακρυνθούμε από Αυτόν. Έτσι λοιπόν, ο Θεός καλές βουλές βουλεύεται για το λαό που επέστρεψε στο Θεό. Καλά σχέδια, άριστα σχέδια έχει στο μυαλό του. Καλά, είναι δυνατόν 10.000 λαός αγύμναστος, ταλαιπωρημένος, τρομαγμένος, να τα βάλει με το Σισάρα, το πλήθος, το μέγα στράτευμα με τις 900 σιδερένιες άμαξες? Και λέει ο Θεός, θα παρασύρω εγώ τον Σισάρα στον ποταμό Κισών, και εκεί θα παραδώσω το πλήθος αυτού στα χέρια σου, Βαράκ. Ο Βαράκ τα ακούει, το πιστεύει, αλλά είπαμε είναι ελαττωματικός, του λείπει κάτι. Δεν έχει παρησία, δεν έχει θάρρος. Και τι λέει? Θα πάω, πιστεύω στα λόγια που λες, θα πάω, μόνο όμως αν έρθεις μαζί μου. Μα δεν σου είπε ο Θεός πήγαινε και πάρε και την Δαβόρα? Ο Θεός σου λέει έλα και ακολούθησε εμένα. Εσύ θες να ακολουθείς την Δαβόρα? Δεν έχει παρησία. Και είναι φοβερό στον άνθρωπο να μην έχει παρησία. Μάλιστα λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που πολύ μ' αρέσει. Μην αποβάλλετε λοιπόν την παρησία σας. Προσέξτε, μην αποβάλλετε την παρησία σας που έχει μισθαποδοσία μεγάλη. Γιατί έχετε ανάγκη υπομονής. Και αν έχετε παρησία θα κάνετε υπομονή, για να κάνετε το θέλημα του Θεού και να λάβετε την επαγγελία του Πατρός. Όμως εκείνο που έχει σημασία είναι τι πρέπει να κάνω για να αυξάνεται η παρησία, για να έχω παρησία. Και λέει ο Λόγος του Θεού κάτι που πρέπει να δώσουμε πολύ μεγάλη σημασία. Λέει και θέλω να ανοίξουμε τις γραφές μας στη σελίδα 1081 να το διαβάσουμε μαζί, γιατί είναι πάρα πολύ σημαντικό, αδερφοί, να μην επιβάλλουμε την παρησία μας. Λέει λοιπόν σελίδα 1081, 27 εδάφιο από το κεφάλαιο Β. Και το χρίσμα του Πνεύματος του Αγίου, το οποίο εσείς ελάβατε από τον Χριστό, μέσα σας μένει. Και δεν έχετε ανάγκη κάποιον άνθρωπο να σας διδάσκει. Γιατί καθώς σας διδάσκει αυτό το χρίσμα, γιατί είσαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου περί πάντων, και αυτά που σας διδάσκει είναι αλήθεια και δεν είναι ψεύδος, καθώς λοιπόν σας διδάσκει, εσείς μένετε στο Χριστό.
Και όταν μένετε στο Χριστό έχετε παρησία και δεν θα εσχυνθείτε, γιατί θα έχετε παρησία και θάρρος στην παρουσία του Θεού, εφόσον διδάσκεστε από το Πνεύμα το Άγιο, από το χρίσμα, για να μένετε στο Χριστό και εσείς μένετε στο Χριστό. Το πρώτο λοιπόν είναι να είμαστε διδακτοί του Πνεύματος του Αγίου για να διατηρούμε την παρησία μας. Το δεύτερο, πάμε σε σελίδα 1082. Διαβάζω από το 18 εδάφιο του 3ου κεφαλαίου. Τεκνία μου, μην αγαπώμεν με λόγον, μη δε με γλώσσα, αλλά με έργο και με αλήθεια. Μην αγαπάς μόνο με το να το λες, αλλά με έργο και με αλήθεια να αγαπάς. Και εκ τούτου γνωρίζουμε ότι είμαι θα εκ της αληθείας, και θέλουμε να πληροφορήσει τας καρδίας ημών ότι είμαι θα εκ της αληθείας μπροστά στο Θεό. Διότι εάν μας κατακρίνει η καρδιά μας, να ξέρουμε ότι όταν είμαι θα εκ της αληθείας, τότε ο Θεός είναι μεγαλύτερος της καρδιάς μας, γνωρίζει τα πάντα και δεν αφήνει την καρδιά μας να μας καταδικάζει. Τι θα πει με καταδικάζει, με κατακρίνει η καρδιά μου? Δεν θα τα καταφέρεις, τίποτα δεν μπορείς να κάνεις, άχρηστος είσαι. Αυτό λέει η καρδιά του ανθρώπου. Όταν όμως αγαπάμε τον αδελφό μας, πρώτα πρώτα αγαπάμε την οικογένειά μας, τη γυναίκα σας, τη γυναίκα μας, τον άντρα σας, τα παιδιά μας, τα αδέλφια στην εκκλησία, τότε και αγαπάμε όχι με γλώσσα και με λόγο, αλλά με αλήθεια και με έργο, τότε επειδή ο Θεός είναι μεγαλύτερος από την καρδιά μας, δεν την αφήνει την καρδιά μας να μας κατακρίνει, γιατί ελπίζουμε στο Θεό. Και το 21 εδάφιο. Αγαπητοί λοιπόν, εάν η καρδιά μας δεν μας κατακρίνει, τότε έχουμε παρησία προς τον Θεό. Και το αποτέλεσμα, ό,τι αν ζητώμεν από το Θεό λαμβάνομεν παρά αυτού, διότι φυλάτωμεν τα σεντολάς αυτού και πράττωμεν τα αρεστά ενώπιον αυτού. Άρα λοιπόν, το πρώτο είναι να μένουμε στο Χριστό καθώς μας διδάσκει το Πνεύμα το Άγιο για να έχουμε παρησία. Το δεύτερο, να αγαπάμε τα αδέλφια μας, ώστε ο Θεός να φυλάει την καρδιά μας, να μην μας απογοητεύει, να μας καταδικάζει, να μην μας αποθαρρύνει. Και τότε έχουμε παρησία ενώπιον του Θεού, γιατί η καρδιά μας δεν μας εμποδίζει, με αποτέλεσμα ό,τι να ζητάμε από το Θεό να το λαμβάνουμε. Γιατί φυλάτωμε τα σέντολάς αυτού και πράττωμε τα αρεστά ενώπιον αυτού. Και πάμε τώρα και στο 16 εδάφιο, στην άλλη σελίδα, 4ο κεφάλαιο. Και εμείς εγνωρίσαμε και επιστέψαμε την αγάπη την οποία έχει ο Θεός προς εμάς, γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Το πρώτο πράγμα που αναγνωρίζει ο χριστιανός είναι η αγάπη του Θεού που εκχέεται στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, ώστε ο Θεός να μένει μέσα μας, το διαβάζω, ο Θεός στην αγάπη, ώστις μένει, όποιος λοιπόν μένει στην αγάπη του Θεού, τότε ο Θεός μένει σε Αυτόν. Και εξ αυτού καταλαβαίνουμε ότι η αγάπη του Θεού είναι τελεία, ώστε έχουμε παρησίαν για την ημέρα της κρίσεως. Και η μέρα της κρίσεως είναι μία ή τελευταία, αλλά είναι και κάθε μέρα έρχονται ημέρες κρίσεως, δύσκολες ημέρες. Ώστε καθώς εκείνος είναι, έτσι και εμείς είμαστε εν το κόσμο. Και το μυστικό, φόβος δεν είναι εν τη αγάπη, αλλά η τελεία αγάπη εξοδιώκει το φόβο, διότι ο φόβος έχει κόλαση και ο φοβούμενος δεν είναι τελειωμένος στη αγάπη. Όταν λοιπόν γνωρίζουμε ότι ο Θεός είναι αγάπη και εκχέεται δια Πνεύματος Αγίου, πληρούμεθα Πνεύματος Αγίου και εκχέεται η αγάπη του Θεού του Πατρός στην καρδιά μας δια Πνεύματος Αγίου, τότε επειδή αγαπάμε το Θεό, μένουμε στο Θεό καθώς ο Θεός μένει σε μας. Μέσα μας μένει ο Θεός και εμείς μέσα στο Θεό μένουμε. Το αποτέλεσμα είναι να εξαφανίζεται ο φόβος, που είναι το βασικό πρόβλημα του ανθρώπου. Φοβάμαι.
γιατί ο φόβος έχει κόλαση. Η τελεία όμως αγάπη, που ο Θεός είναι αγάπη, εξοδιώκει το φόβο. Με αποτέλεσμα έχουμε παρησία γιατί δεν φοβόμαστε. Και τέλος, έψιλον 13 διαβάζουμε και αυτό, 14 εδάφιο, και αυτή είναι η παρησία την οποία έχουμε προς Αυτόν, ότι εάν ζητάμε κάτι κατά το θέλημα Αυτού, Αυτός μας ακούει. Και αν εξεύρουμε ότι μας ακούει, τότε ό,τι και να ζητήσουμε από Αυτόν, εξεύρουμε ότι λαμβάνουμε τα ζητήματα τα οποία ζητήσαμε από Αυτού. Η παρησία λοιπόν μας φέρνει πιο κοντά στο Θεό, με αποτέλεσμα να ζητάμε και να λαμβάνουμε. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη. Ο Σισάρα δεν είχε αυτή την παρησία. Ναι, καλά λέω. Ο Βαράκ δεν είχε αυτή την παρησία, αλλά ενώ ο Θεός του είπε πήγαινε ο Βαράκ, και ακολούθησέ με, ο Βαράκ είπε όχι, αν εσύ Δεβόρα δεν έρθεις μαζί μου. Φοβερό αυτό. Για να διώξει το φόβο του ζήτησε τη Δεβόρα. Ενώ εμείς για να διώκουμε το φόβο μας ζητάμε την αγάπη του Θεού. Και ποιος είναι το απάβγασμα της δόξης του Θεού? Ιησούς Χριστός. Ζητάμε το Χριστό. Και τότε η Δεβόρα του είπε θα έρθω, γιατί πρέπει να ελευθερωθεί ο λαός του Θεού, αλλά να ξέρεις ότι εσύ δεν θα λάβεις τιμή. Δεν θα λάβεις τιμή. Δεν θα λάβεις τιμή. Δεν θα σε δοξάσει ο Θεός, γιατί όσους προεγνώρισε ο Θεός τούτους και προώρησε να γίνουν σύμμορφοι της εικόνος αυτού, και όσους προώρησε τούτους και εκάλεσε, και όσους εκάλεσε τούτους και εδικαίωσε, και όσους εδικαίωσε τούτους και εδόξασε. Αυτή η πορεία σε προγνωρίζω, σε καλώ στην εκκλησία μου, γιατί κανείς δεν έρχεται στην εκκλησία αν δεν τον προσκαλέσει ο Θεός. Με ποιο τρόπο θέλει αυτός? Όλοι ήρθαμε γιατί μας προσκάλεσε ο Θεός. Δεν εκλέξατε σε μένα, λέει ο Χριστός, εγώ εξέλεξα εσάς. Άρα κανένας δεν έρχεται επειδή εξέλεξε το Χριστό. Αλλά όλοι ήρθαμε γιατί μας εξέλεξε ο Χριστός, καθώς λέγει ο Θεός, σε αγάπησα με αγάπηση αιώνια, σε ήλκησα με έλεος, σου αποκάλυψα τον Ιησού Χριστόν, επεκαλέστη στο όνομα του Χριστού και σε έσωσα. Αυτή λοιπόν η πορεία, προγνώριση, προώρηση, προορισμός, κάλεσμα, δικαίωση δια της πίστεως ενώπιον του Θεού, δεν ολοκληρώνεται με τη δόξα του Θεού αν δεν έχουμε παρησία. Και δεν έχουμε παρησία αν δεν ελπίζουμε στο Θεό, αν δεν ελπίζουμε στην αγάπη του Θεού. Θα ζητάμε και δεν θα λαμβάνουμε. Γιατί δεν έχουμε παρησία. Έτσι λοιπόν η Δεβόρα λέει δια του Λόγου του Θεού, δυστυχώς εσύ δεν θα δοξαστείς, δεν θα λάβεις τιμή. Γιατί δεν έχεις παρησία. Γιατί δεν είναι η ελπίδα σου στον Κύριο. Θα νικήσεις, αλλά δεν θα δοξαστείς. Γιατί τον Σισάρα θα τον παραδώσω να τον φωνεύσει χέρι γυναικείο, γυναίκα. Και πράγματι, μάζεψε τους 10.000 ελάχιστους στρατιώτες, πήγε στο όρος Σταβόρ, κατέβηκε προς τα κάτω και εκεί πήγε ο Σισάρα με τα στρατεύματά του στον ποταμό Κισών και εκεί παγιδεύτηκαν οι 900 άμαξες. Γιατί ο ποταμός Κισών είναι ένα έλος. Φοβερό είναι. Έπεσε στην παγίδα του Θεού. Απόλυτα αδύναμος πια. Δεν μπορούσαν να πολεμήσουν οι άμαξες στο έλος του ποταμού Κισών. Και ο Βαράκ με το λίγο στράτευμά του τους εξολόθρευσε εντελώς. Όχι αυτός, αλλά τι λέει ο Λόγος του Θεού. Και επάταξεν ο Κύριος, κατετρόπωσεν ο Κύριος το Σισάρα και πάσα στα σαμάξας και πάντο στράτευμα το πλήθος εν στόμα τη μαχαίρας
έμπροσθεν του Βαράκ. Και επειδή κολλήσαν όλες οι άμαξες, κατέβει ο Σισάρα από την άμαξά του και έφυγε τρέχοντας. Αδελφοί, ό,τι θέλει κάνει ο Θεός. Ποτέ δεν μπορούμε να κάνουμε εμείς ό,τι θέλουμε. Μόνο ο Θεός κάνει ό,τι θέλει. Αλλά εκείνο που έχει σημασία είναι τι θα κάνει στη ζωή μου. Θα κάνει το αγαθόν για να με ευλογήσει ή θα κάνει το κακόν, και θα εξηγήσω, για να με διορθώσει. Η Χριστότητα, η καλοσύνη του Θεού με φέρνει σε μετάνοια. Αν όμως με τη Χριστότητα του Θεού δεν μετανοήσω, τότε ο Θεός θα χρησιμοποιήσει την αυστηρότητά του για να με αναγκάσει να μετανοήσω. Γιατί? Γιατί με αγαπάει. Γιατί δεν θέλει να καταστραφώ. Δεν θέλει την αιώνια απώλειά μου. Θέλει την αιώνια δόξα του. Είτε λοιπόν θα με φέρει σε μετάνοια με τη Χριστότητά του, είτε θα με φέρει σε μετάνοια επειδή με αγαπάει και επειδή με έχει προγνωρίσει με την αυστηρότητά του. Εγώ θέλω να χρησιμοποιεί τη Χριστότητά του ο Θεός. Γι' αυτό θέλω να είμαι καλός μαθητής. Βλέπεις, έχουμε δύο παιδιά, ας πούμε. Ο ένας είναι ανυπάκουος. Διάβασε, δεν διαβάζω. Κάτσε, φεύγει. Το άλλο το παιδί είναι φρόνιμο παιδί. Ήσυχο παιδί. Κάτσε να διαβάσει, κάθεται. Έλα να προσευχηθούμε, προσεύχεται. Πώς ο πατέρας θα συμπεριφερθεί στο δύσκολο παιδί και πώς στο ευλογημένο παιδί, στο εύκολο παιδί? Το δύσκολο παιδί θα αναγκαστεί να χρησιμοποιήσει αυστηρότητα. Σου βάλω τιμωρία. Θα σου ρίξω και καμιά σφαλιάρα. Στο δύσκολο παιδί. Το καλό παιδί όλο θα το χαϊδεύω. Μπράβο παιδί μου. Και όλο θα λέω σε ευχαριστώ Θεέ μου για το παιδί που μου χάρισες. Μην ξεχνάμε ότι είμαστε, επειδή δεχθήκαμε τον Χριστό, έχουμε εξουσία και μας έκανε ο Θεός τέκνα του. Παιδιά Θεού. Τέκνα Θεού. Κληρονόμη Θεού. Κληρονόμη Θεού. Συγκληρονόμη Ιησού Χριστού. Για να συμβασιλεύσουμε στους αιώνες των αιώνων δια του Ιησού Χριστού. Αλλά το ερώτημα είναι τι σώοι παιδιά είμαστε. Και να το πω πιο σωστά, τι σώοι παιδί είμαι. Είμαι παιδί που ακούω, υπακούω, μελετάω, προσεύχομαι, μετανοώ, επιστρέφω, ζητάω από το Θεό έλεος και χάρη. Είμαι παιδί σκληρό, άγριο, τσακώνομαι, εριστικός, θυμώδης, ζηλιάρης, γκρινιάρης, επίμονος, πεισματάρης. Αυτό θα κάνω που θέλω εγώ. Εκεί τι θα κάνει ο Θεός? Θα δείξει την αυστηρότητά του. Γιατί? Γιατί με αγαπάει. Με αγαπάει. Έτσι λοιπόν, συνέτριψε ο Θεός, κατετρόπωσε ο Θεός το Σισάρα και το φοβερό στράτευμά του, αλλά ο Σισάρα παγιδευμένος στο έλος του Κισών του ποταμού κατέβηκε και το βάλε στα πόδια πεζός. Τον κυνηγάει ο Βαράκ, αλλά έλα που δεν θα τον φτάσει ποτέ. Αυτό είναι το πρόβλημα. Θα προσπαθήσει να τον πιάσει αλλά δεν τα καταφέρει. Αυτό είναι το πρόβλημα του ανθρώπου που δεν έχει παρησία, που δεν ελπίζει στον Κύριο. Ήθελε να τον πιάσει και να τον σκοτώσει για να δοξαστεί. Εγώ τον σκότωσα, για την εποχή εκείνη λέμε. Αλλά δεν τα κατάφερε. Ο Σάρα πήγε και μπήκε στο σπίτι, σε ένα φιλικό του σπίτι, του Οβάδ. Αν θυμάστε, ο Οβάδ ήταν αυτός τον οποίο έχει καλέσει ο Μωυσής να είναι ο οφθαλμός του, καθώς θα περπατούσαν στην έρημο. Βέβαια δεν χρειάστηκε, αλλά ο Οβάδ πήγε υποακούοντας το θέλημα του Θεού. Μια ευλογημένη οικογένεια. Και ο Σισάρα επλησίασε το σπίτι αυτό, η γυναίκα τον προσκάλεσε, του λέει κάτσε ξεκουράσου, της λέει δώσε μου να πιω, του δώσε και γάλα που φέρνει και ύπνο, γιατί όταν κοιμάσαι άμα δεν στάζεις, άμα δεν μπορείς να κοιμηθείς, πιάνεσαι ένα ποτήρι γάλα και θα κοιμηθείς. Του δώσε και ένα ποτήρι γάλα και καθώς κοιμότανε εξουθενωμένος από τον πόλεμο
που συνετρίβει, πήρε και μια σφίνα, πήρε και ένα σφυρί, του τρύπησε το κεφάλι και τον σκότωσε. Ήρθε ο Βαράκ να τον συλλάβει, απέτυχε. Άδοξος. Δεν τον ετοίμησε ο Θεός. Γιατί? Γιατί έχασε την παρησία του. Πιο σωστά. Γιατί δεν είχε ποτέ παρησία. Γι' αυτό δεν τον κάλεσε ο Θεός προσωπικά, τον κάλεσε μέσα από τη Δεβόρα. Γιατί μέσα από τη Δεβόρα μπορούσε να τον πλησιάσει. Όμως εμείς θέλουμε η σχέση μας με το Θεό δια του Ιησού Χριστού εν Πνεύματι Αγίω να είναι προσωπική. Δεν θέλω να μου μιλήσει ο Θεός μέσα από σένα, που και αυτό καλό είναι. Εγώ θέλω να μου μιλήσει προσωπικά στο ταμείο μου. Καταλαβαίνετε τη διαφορά, αδερφοί? Θέλω αυτό που θέλει και ο Χριστός. Δεν σας λέγω πλέον δούλους μου, φίλους μου σας λέγω. Εάν κάμε τόσα εγώ, εντέλομαι σε εσάς. Ξέρεις θα πει να είναι φίλος ο Χριστός? Να του μιλάς και να σε ακούει. Να σου μιλάει και να τον ακούς. Να έχεις ρήμα Χριστού στο αυτί σου διαπνεύματος Αγίου. Να σε διδάσκει. Και γίνεται αυτό, έτσι λέει ο Λόγος του Θεού. Ο άνθρωπος έχει πνεύμα, όλοι οι άνθρωποι. Αλλά η έμπνευση του παντοδυνάμου συνετίζει αυτόν. Γι' αυτό είναι πάρα πολύ σημαντικό, αγαπημένα μου αδέλφια, να διατηρούμε την παρησία μας, όπως το διαβάσαμε, να την ψάχνουμε να τη βρούμε, παρησία μας ενώπιον του Θεού, ώστε η ελπίδα μας να είναι ο Χριστός, ώστε ό,τι ζητώμεν να λαμβάνουμε από Αυτόν. Όχι μέσω μεσίτου, αλλά ένας είναι ο μεσίτης μας, ο Ιησούς Χριστός, ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Δεν υπάρχει άλλος μεσίτης. Έναν ο Θεός έχει προγνωρίσει, προσδιορίσει μεσίτη μεταξύ Θεού και ανθρώπων, άνθρωπον Χριστόν Ιησούν. Γιατί? Γιατί είναι Υιός ανθρώπου, άρα μπορεί να σε πλησιάσει και να σε πιάσει από το χέρι, αλλά είναι και Υιός Θεού, μπορεί να πιάσει από το χέρι το Θεό και να φέρει σε επαφή τον Υιό του ανθρώπου με τον αληθινό Θεό, μόνο Ιησούς Χριστός. Για σκεφτείτε, ο μόνος μεσίτης, προσδιορισμένος, προγνωρισμένος από το Θεό, ανάμεσα στο Θεό και στον άνθρωπο, να είναι και προσωπικός σου φίλος. Και θα είναι προσωπικός σου φίλος, εάν, όπως διαβάσαμε και θέλω να το ξαναδιαβάσω μια φορά ακόμη, λέει ο Λόγος του Θεού, μην αποβάλλετε την παρησία σας, ή της έχει μισθαποδοσία μεγάλη, διότι έχετε χρίαν ανάγκη υπομονής για να κάνετε το θέλημα του Θεού και θα έχετε υπομονή αν δεν αποβάλλετε την παρησία σας ώστε να λάβετε την επαγγελία, και συνεχίζει. Διότι έτει ο λίγων και θέλει ελθεί ο ερχόμενος και δεν θέλει βραδίνη. Εάν έχεις παρησία θα έρθει ο Χριστός να σε επισκεφθεί. Δεν θα βραδίνει. Θα έρθει να συνομιλήσετε στόμα με στόμα ως φίλος προς τον φίλον αυτού. Και δεν θα καθυστερήσει. Γιατί? Γιατί ο Θεός είναι αγάπη και τόσο πολύ να αγάπησε ο Θεός τον κόσμο ώστε δεν εφίστη, δεν λυπήθηκε τον Υιό του το μονογενή, αλλά τον έστειλε στη ζωή μας σαν δασκαλό μας, σαν καθηγητή μας, να μας διδάσκει και να μας καθοδηγεί, αλλά και σαν σωτήρα μας, σαν λυτρωτή μας και σαν Κύριό μας και Θεό μας. Αμήν.